Καλησπέρα σα. Ο λόγο που βρίσκομαι σήμερα εδώ δεν είναι θυμωτικό. Δεν είναι καθόλου τυπικό. Δεν συνηθίζω να παρουσιάζω βιβλία. Για την ακρίβεια, έχω παρουσιάσει στη ζωή μου τρία και μόνο βιβλία για πολύ συγκεκριμένου λόγου που αφορούν το περιεχόμενό του και το υπόδειγμα των συγγραφέων του. Το Κάτερμα Ανηλίκων του Γιάννη Πετρόπουλου, καταγράφει το μαρτύριο των ανηλίκων κρατουμένων. Το Πενθώ για τη Γερμανία, το παράδειγμα του Διστόμου, του Αργύρη Φουντούρη, που αναφέρεται στην ιστορική εκκρεμότητα των γερμανικών οφειλών μέσα από τα μάτια ενός τετράχρονου αυτόπτη μάρτυρα του Μαγγελιού. Και το τελικό καθρέφτη «Αφήγηση και θέατρο την εποχή της κρίσης» του Γιάκου Ανδρεάδη, που καταγράφει την μνημονιακή άλωση της δημοκρατίας και της ελευθερίας μέσα από την άλωση του πολιτισμού. Γιατί μέσα από την άλωση του πολιτισμού πέρασε η άλωση δημοκρατίας και ελευθερίας. Δέχθηκα, χωρίς δεύτερη σκέψη, την πρόσκληση της Νάντιας Βαλαβάνη να συμμετάσχω στην παρουσίαση του βιβλίου της «Τρίτο μνημόνιο, η ανατροπή μιας ανατροπής». Γιατί τιμώ την άντια. Την άντια της ακάματης εργασίας μυρμηγιού στην πρώτη κοινωνική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματικής αντιπολίτευσης. Την άντια με την οποία υποβάλαμε μαζί εκείνη την πρώτη αίτηση κατάθεσης εγγράφων για τα στοιχεία αμοιβών των συμβούλων του ΤΕΙΠΕΔ, του εκτροφείου σκανδάλων που ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση θα καταργούσε, αλλά τελικά η κυβέρνηση Τσίπρα, χωρίς τη συμμετοχή της Νάντιας Βαλαβάνη, αναβάθμισε σε υπερταμείο ρευστοποίησης των πάντων. Την Άντια, με την οποία δουλέψαμε μαζί ενάντια στο ξεπούλημα του ελληνικού, που σήμερα υπογράφουν και προωθούν πρόσωπα που άλλοτε κατήγγελαν το Έλληνα. Την Άντια που διαδραμάτισε κεντρικό και κομβικό ρόλο στην υπεράσπιση όλων των στοιχείων της δημόσιας περιουσίας από την ιδιωτικοποίηση και δεν θα δεχόταν ποτέ να εξαργυρώσει και να τσαρκαπατήσει αυτή τη διαδρομή όπως έκαναν άλλοι που φάνηκε ότι η αγωνία τους δεν ήταν για το λιμάνι, αλλά για τον εαυτό τους. Την Άντια που κατέβαλε άοπνες προσπάθειες και τελικά επιτυχείς προσπάθειες προκειμένου να αναλάβει πολιτικά ο ΣΥΡΙΖΑ της αξιωματικής αντιπολίτευσης την αποκατάσταση των 15.000 μικροομολογιούχων που καταστράφηκαν από το PSI. Την Άντια που όταν ανέλαβε αναπληρώτρια υπουργός έβαλε μπροστά για την εφαρμογή όλων όσα είχε δουλέψει ως βουλευτής. Δούλεψε μέρα-νύχτα, ασταμάτητα, με πνευμονία από το νοσοκομείο, δεν σταμάτησε λεπτό για να υπηρετήσει την λαϊκή εντολή που τόσο τίμησε. Την Άντια που έβαλε πλάτη για τη χειραφέτηση του λαού και της χώρας και που υπέβαλε πάλι καρίσια την παρέτησή της στις 13 Ιουλίου 2015, όταν ήρθε αντιμέτωπη με το δίλημα παραμονή στην εξουσία ή υπεράσπιση της κοινωνίας. Και έδωσε την αυτονόητη απάντηση. Τιμώ την Άντια για τη συνέπειά της, την ανιδιοτέλειά της, την εργατικότητά της, το φιλότιμό της. Την τιμώ και για έναν ακόμη λόγο. Γιατί υπερασπίστηκε αρχές και αξίες, πατώντας τα πόδια της και στηριζόμενη στις στέρεες στη συνείδησή της, ιδέες της και όχι επιδιώκοντας να τις υποστηλώνει μέσα από τους μηχανισμούς των κομματικών εσωτερικών συσχετισμών, ανέταχτη σε συνιστώσεις και τάσεις, υπερασπιζόμενη την ουσιαστική συλλογική πολιτική δράση και σύμπραξη, με κόστος και τίμημα. Είπα ότι δέχτηκα χωρίς δεύτερη σκέψη την πρόσκληση της Νάντιας, η αλήθεια είναι ότι της έκανα μόνο μια ερώτηση. Ποιοι θα συμπαρουσιάσουν? Σε μια περίοδο σύγχυσης, όπου πολλά πρόσωπα και πράγματα δεν είναι αυτό που φαίνονται, σε μια περίοδο οδυνηρών αποκαλύψεων,
αλλά και των πιο αισιόδοξων προκλήσεων, έχει πάνω απ' όλα σημασία να μην μπερδεύουμε τους πολίτες, συμμετέχοντας σε συνάξεις πολιτικού παραγωγισμού, πολιτικής προθέρμανσης ή πολιτικής σούπας. Η παρουσία μου σε αυτό το τραπέζι έχει την έννοια ότι τιμώ και μπορώ να συνεπάρχω και να συζητώ με τους ανθρώπους που υπερασπίστηκαν με συνέπεια τα κεκτημένα του λαού και της δημοκρατίας και δεν αφέθηκαν σε σειρήνες της επαναλάβματη παράδοσης και υποταγής. Οι προκλήσεις της εποχής, όμως, δεν αφορούν στενά ούτε την αριστερά, ούτε κανένα περιχαρακωμένο πεδίο της πολιτικής γεωγραφίας. Οι προκλήσεις της εποχής αφορούν συνολικά το λαό και σε αυτήν την συγκυρία και σε αυτές τις προκλήσεις και η αριστερά, αλλά και όλοι όσοι εμφορούνται από δημοκρατικό φρόνημα και από πάθος για την ελευθερία, οφείλουν πρώτα απ' όλα να υπηρετήσουν αυτήν την επιταγή αποκατάστασης της λαϊκής κυριαρχίας, μέσα από την οποία θα μπορέσει να αποκατασταθεί και η αριστερά, αλλά πρώτα απ' όλα η κοινωνία. Το βιβλίο της Νάντιας Βαλαβάνη, Τρίτο Μνημόνιο, η ανατροπή μιας ανατροπής, έχει στη συνείδησή μου τη διάσταση μιας επίκαιρης και αναγκαίας ανταπόκρισης στο καθήκον αλήθειας. Το καθήκον αλήθειας που έχουμε όλοι και όλες όσοι από δημόσια θέση βιώσαμε και διαμορφώσαμε την ιστορία. Εκείνο που έχει αξία στην ιστορική καταγραφή είναι ο χρόνος, ο τρόπος και η συμβολή στην διαμόρφωση των γεγονότων, όχι η εκ των υστέρων ανάσυρση από την αφθαλήνη διαστρεβλωμένων καταγραφών που δεν υπηρετούν την αλήθεια, αλλά τη ματαιόδοξη και αυτάριστη εξοικονόμηση υστεροφημίας ή μία διακίνηση προϊόντων γαργαλιστικών αποκαλύψεων. Στη συνείδησή μου, λοιπόν, η καταγραφή, το βιβλίο της Νάντιας Βαλαβάνη είναι ακριβώς μία πράξη αλήθειας, μία πράξη τοποθέτησης, μια πράξη συμβολής στην καταγραφή της ιστορίας, αλλά και στην συγγραφή της ιστορίας, από σήμερα και εμπρός. Η ιστορία γράφτηκε μέσα και από προσωπικές επιλογές και από προσωπικές στάσεις και πράξεις. Η ιστορία γράφεται καθημερινά μέσα από τις επιλογές μας, τις πράξεις και τη στάση μας και σε αυτό το κρίσιμο σημείο της ιστορίας έχει τεράστια σημασία να αναμετρηθούμε με το παρελθόν, να το καταγράψουμε, να το αποσπώσουμε, να το αναδείξουμε, αλλά κυρίως να διεκδικήσουμε το παρόν και το μέλλον, να διεκδικήσουμε, να γράψουμε εμείς την ιστορία. Θα διαβάσω ένα κομμάτι από τον πρόλογο του βιβλίου που θεωρώ πολύ σημαντικό γιατί αναδεικνύει την αγωνία της Νάντιας, αυτή την αγωνία που διατρέχει το βιβλίο και θεωρώ ότι καταγράφει τη θέση της, την πολιτική της θέση και στάση απέναντι στην ιστορία. Μιλά για ένα άρθρο που επιγραφόταν μνήμες μιας σκοτεινής εποχής. Και λέει η Νάντια, το άρθρο δεν αναφερόταν σε μνήμες της εποχής των μνημονίων, αλλά του πρώτου εξαμήνου της πρώτης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Σε μνήμες από την πρώτη και μοναδική μέχρι σήμερα κυβερνητική απόπειρα απεμπλοκής της χώρας και του λαού της από τον ζυγό της Επιτροπίας και των Μνημονίων. Εγκαταλειμμένες από το κόμμα που έγινε κυβέρνηση με ένα τέτοιο πρόγραμμα ως στην καλύτερη περίπτωση
μνήμες μιας λάθος εποχής. Οι μνήμες αυτές ήδη βρίσκονται αντιμέτωπες με την σε πλήρη εξέλιξη επιχείρηση μιας ιδιόμορφης εσωτερικής συμμορίας των μνημονίων. Εγώ θα την έλεγα μαφία των μνημονίων. Κομμάτων και ανθρώπων που ο ρόλος τους στάθηκε κρίσιμος για την εγκατάσταση του μνημονιακού καθεστώτος. Αυτή η επιχείρηση τιμολογεί ακόμη και το πόσο κόστησε η αντίσταση στο μνημονιακό καθεστώς, όσο το δάνειο που συνοδεύει το τρίτο μνημόνιο. Συμπέρασμα, η αντίσταση είναι όχι μόνο μάταιη, απόδειξη το όχι που έγινε ναι, αλλά επίσης πολύ ακριβή, πανάκριβη. Πληρώνεται με το άδειασμα των τελευταίων ποσών από τους λογαριασμούς στην τράπεζα μετά από μια ζωή δουλειάς, με την απώλεια και από άλλους της δουλειάς τους, ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σήμερα σε έναν εργαζόμενο άνθρωπο, με αβάσταχτους φόρους, με την αρπαγή του σπιτιού σου, με την απώλεια των παιδιών σου που φεύγουν στο εξωτερικό. Και αυτή η τιμή της αντίστασης, λένε στο λαό, δεν πληρώνεται μόνο από όσους ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ ή το όχι στο δημοψήφισμα, την πληρώνουμε όλοι. Ακόμη και όσοι ψηφίσαμε ναι σε όλα, επειδή τελικά η τιμωρία για την αντίσταση είναι συλλογική. Γι' αυτό και όσοι αντιστάθηκαν κατά τη διάρκεια της πρώτης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ναι, έχουν όχι μόνο πολιτικές αλλά και ποινικές ευθύνες. Συνεχίζει η Νάντια. Ποιος άλλος θα μπορούσε να υπερασπιστεί τις μνήμες αυτής της περίοδου, εκείνου του εξαμήνου. Δικαιωματικά και πριν από όλους, ο ίδιος ο λαός. Το 40% που ανέδειξε μια κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας στο Γενάρη του 2015 με εντολή αποδόμησης του μνημονιακού καθεστώτος και ανάκτησης της κυριαρχίας. Η κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία που ψήφισε 62% όχι με κλειστές τράπεζες. Οι άντρες και οι γυναίκες που μας σταματούσαν στον δρόμο επί 6 μήνες και μας έλεγαν «Βαστάτε γερά και μη μας πουλήσετε». Μας έλεγαν και μη μας προδώσετε. Είναι αυτοί που αποδείχθηκαν ανώτεροι των περιστάσεων, που προχώρησαν πέρα από την ίδια την κυβέρνηση που τους καλούσαν να τη στηρίξουν. Ωστόσο, λέει η Νάντια, αυτή η πλειοψηφία δεν είναι σήμερα ακόμα σε θέση να το κάνει. Εδώ έχουμε μία διαφωνία. Εγώ νομίζω ότι αυτή η πλειοψηφία είναι σε θέση να το κάνει. Αυτή η πλειοψηφία είναι σε αναμονή, είναι σε εγρήγορση, υπάρχει ένα πολιτικό καθήκον εκπροσώπησης της, υπάρχει ένα πολιτικό καθήκον σύμπραξης με αυτή την πλειοψηφία, που είναι έτοιμη, όπως ήταν πανέτοιμη και τον Ιούλιο του 2015, σε πείσμα της προπαγάνδας, σε πείσμα της τρομοκρατίας, σε πείσμα των προγνώσεων, σε πείσμα των απειλών. Αυτή η πλειοψηφία υπάρχει, δεν εξαϊλώθηκε όπως θα ήθελαν κάποιοι, δεν διαγράφεται από αυτή την εκτροματική αλλίωση των πραγματικών περιστατικών και της ιστορίας όπως την εντοπίζει και την στυλιτεύει η Νάντια Βαλαβάνη στο βιβλίο της. Αυτή η πλειοψηφία είναι εδώ, είμαστε κομμάτι της, αλλά είναι πολύ ευρύτερη από εμάς όλους. Και αυτή η πλειοψηφία είναι που θα καθορίσει και είναι που πρέπει να γράψει την ιστορία. Συμμερίζομαι απόλυτα την αγωνία της Νάντιας. Την ιστορία να τη γράψει ο λαός. Την ιστορία να τη γράψουν οι πολίτες. Η ιστορία να γραφτεί με όρους συλλογικής εγρήγορσης, δημοκρατίας και μάχης. Με όρους αντίστασης και όχι υποδούλωσης, με όρους ανυπακοής και όχι συμμόρφωσης. Και σε αυτήν την πορεία, σε αυτό το δύσκολο εγχείρημα του να γράψουμε την ιστορία όπως μας πρέπει, όπως μας αξίζει και όπως δικαιούμαστε, αλλά και όπως υποχρεούμαστε κατά το Σύνταγμα, έχει τεράστια σημασία ο λαός να γνωρίζει την αλήθεια. Σε αυτήν την επιταγή ανταποκρίνεται το βιβλίο της Νάντιας Βαλαβάνη, φωτίζει πτυχές της αλήθειας, καταγράφει, αποκαλύπτει, καταγγέλει, καταθέτει. Είναι στην ίδια πορεία
και λογική με την πρόσφατη πρωτοβουλία που πήρε η Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους να ξεκινήσει μια διαδικασία ακροάσεων των προσώπων που διαδραμάτισαν δημόσιο ρόλο στην περίοδο του 2015-2016, να ζητήσει να συμπράξουν στην καταγραφή της ιστορίας εκείνα τα πρόσωπα που υπηρέτησαν από θέση ευθύνης τα δημόσια πράγματα, τη δημοκρατία αλλά και την υπόθεση της κατακρίνησης του μνημονιακού καθεστώτος που ακόμη εκκρεμεί. Είναι πολλά πρόσωπα από αυτά εδώ σήμερα που θα ζητήσουμε τη σύμπραξή τους σε αυτή την ιστορική καταγραφή, την οποία πολλοί δεν θέλουν και πολλοί φοβούνται και σωστά τη φοβούνται. Το βιβλίο της Νάντιας Βαλαβάνη έχει αξία και για έναν επιπρόσθετο λόγο, που θεωρώ πολύ σημαντικό. Για τον λόγο ότι αναδεικνύει αυτό στο οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως, την προσωπική στάση του καθενός. Αυτή που καθορίζει τη ζωή του, αλλά είναι ικανή να καθορίσει και την ιστορία. Και που όταν συμποσούται και ενώνεται με τις στάσεις και τις αποφάσεις περισσότερων, που μακάρι να προκύπτουν και σε συλλογικό επίπεδο, αλλά στην τελική απόφαση σε πάντα μόνο σου, τότε είναι ικανή να ανατρέψει συνολικά τον ρου της ιστορίας. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό, Νάντια, ότι στο βιβλίο σου επιλέγεις και αναδεικνύεις την προσωπική στάση τριών ανθρώπων, του Παναγιώτη Δάνη, του Δημήτρη Κλούρα και του Στέφανου Πάντου, που επέλεξαν να υποβάλουν τις παραιτήσεις τους αντί να υποβληθούν στη λαγνία της εξουσίας, που αρνήθηκαν να σιωπήσουν συνενώντας, που άφησαν καρέκλες και αξιώματα για να κρατηθούν συνεπείς στις αρχές τους. Τον Δημήτρη τον Κλούρα συμβαίνει να τον εκτιμώ ιδιαίτερα και να τον γνωρίζω προσωπικά, γιατί συνεργαζόμαστε και στην δικαιοσύνη για όλους. Για καθέναν όμως άνθρωπο στον οποίο αναφέρεσαι, εκείνο που έχει την ιδιαίτερη αξία του είναι ακριβώς ότι συγκροτεί η στάση και η επιλογή της παραίτησης, συγκροτεί υπόδειγμα, αλλά και απόδειξη ότι υπάρχει πάντοτε επιλογή. Ότι υπάρχει πάντοτε άλλος τρόπος, άλλος δρόμος, άλλο ύφος και άλλη διαδρομή και για τη μάχη και για την νίκη. Το τρίτο σημείο που θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό και γενναίο στο βιβλίο της Νάντιας Βαλαβάνη είναι το τρίτο μέρος του βιβλίου, το επιπροσωπικού. Το μέρος όπου καταγράφει την πολιτική, μηδιακή, καθεστωτική και επιχειρηματική επιχείρηση εξαήλωσης της προσωπικότητάς της, της κανιβαλικής επίθεσης σε σημείο αμφισβήτησης του πυρήνα και της ουσίας της ύπαρξής της. Πολλές φορές η δολοφονία δεν γίνεται με μέσα φυσικής εξόδουσης, αλλά προσλαμβάνει ακριβώς αυτούς τους μηχανισμούς της ηθικής καταράκωσης, της ηθικής εξαφάνισης. Είναι πολύ γενναίο ότι η Νάντια καταγράφει αυτή την εμπειρία. Την φωτίζει, την καταγγέλει, την αναδεικνύει, αλλά και την εντάσσει
στους μηχανισμούς αυτού του καθεστώτος, που επιδίωξε και επιδιώκει να απομονώσει ένα προς ένα τα επικίνδυνα πρόσωπα, τα ανυπάκουα, εκείνα που δεν θα μπουν στη βολή της συναλλαγής, δεν θα μπουν στο σακούλι της εξουσίας και άρα πρέπει να αμφισβητηθούν στην υπόστασή τους, στην ύπαρξή τους. Είναι πολύ γενναίο το γεγονός ότι καταγράφεις, Νάντια, αυτό που πράγματι έγινε. Αλλά και ότι καταγράφεται μια άλλη οδυνηρή πραγματικότητα και αυτή είναι ότι δεν έστερξαν όσοι όφυλαν να σε υπερασπιστούν. Και δεν το έκαναν ακόμη και όταν το ζήτησες για πρώτη φορά στην πολιτική σου διαδρομή. Θυμάμαι εκείνη την ομιλία σου, σε εκείνη την φοβερή Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ της 30ης Ιουλίου του 2015. Επειδή μου κάνεις την τιμή στο βιβλίο σου να μνημονεύεις ότι ήμουν από τους λίγους που σε υπερασπίστηκα, θέλω να πω το εξής και αισθάνομαι την ιστορική υποχρέωση να το πω. Δεν μου ζήτησες να σε υπερασπιστώ. Δεν μιλήσαμε καν. Δεν χρειάστηκε. Γιατί είναι αυτονόητο καθήκον η υπεράσπιση. Εγώ δεν θα πω του συντρόφου. Θα πω του ανθρώπου με τον οποίο δίνεις μαζί μια μάχη και βρίσκεται βαλόμενο στην ύπαρξή του από το απέναντι στρατόπεδο, από τον εχθρό. Και αυτό το αυτονόητο δεν λειτουργήσε τότε, όπως δεν λειτουργήσε τις περισσότερες φορές. Και όσο αυτό το αυτονόητο δεν λειτουργεί, ως ηθική υποχρέωση, όχι διαπροσωπικής αλληλεγγύης, αλλά ουσιαστικής συνέπειας αυτό που υπηρετούμε ως αρχές και αξίες, τόσο θα βρίσκονται άνθρωποι ξανά και ξανά και ξανά και ξανά μόνοι τους στη μάχη. Και αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, αυτή η ιστορική καταγραφή της Νάντιας Βαλαβάνη πρέπει να αποτελέσει ένα ηχηρό ράπισμα στην προοπτική κάθε επόμενης μάχης. Κανείς δεν δικαιούται να αφήνει τον διπλανό του μόνο του στη μάχη, κανείς δεν δικαιούται να παραμένει αμήχανος ή να παρατηρεί χερέκακα την επίθεση και τον κανιβαλισμό, γιατί αυτός ο μηχανισμός στο τέλος δεν λειτουργεί για την προσωπική μόνο εξόντωση, αλλά για τη συλλογική ματέωση των κοινών στόχων και σκοπών, αν πράγματι είναι κοινοί στόχοι και σκοπή. Λέγοντας αυτά, θα ήθελα να κλείσω αναφέροντας κάτι που θεωρώ πολύ τρυφερό αλλά και πολύ ουσιαστικό για το βιβλίο της Νάντιας. Η Νάντια αφιερώνει το βιβλίο στο σύντροφο της ζωής της, στο Δήμο Τσακνιά. Και τον αναφέρει ως έναν απόντα και συνεχώς παρόντα από τα δύο συγκλονιστικά, εξαιρετικά, δύσκολα και μοναχικά χρόνια. Θεωρώ και αυτό μια ένδειξη γενναιότητας που αναδεικνύει ότι αυτά τα ευγενή αισθήματα και η αγάπη που ένωσε τους δυο αυτούς ανθρώπους σε αυτή τη διαδρομή είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για την υπηρέτηση των πιο ευγενών σκοπών, των πιο σπουδαίων και μεγάλων αρχών και αξιών της δημοκρατίας και της ελευθερίας.
Νάντια, το βιβλίο σου δεν αποτελεί ιστορική καταγραφή, αποτελεί πολιτική πράξη ευθύνης, αριστείας, αυτοέκθεσης με αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση, αυτοδέσμευσης με αισιοδοξία και εγρήγορση. Είναι πράξη γενναιότητας και εύχομαι, ελπίζω και πιστεύω ότι το παράδειγμά σου θα εμπνεύσει και θα οδηγήσει και άλλους σε αυτή τη διαδρομή. Και σε ευχαριστώ που με τίμησες να το παρουσιάσεις. Ευχαριστούμε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για την αισιόδοξη ματιά της στα πράγματα και για το ότι στάθηκε αναλυτικά σε αυτή την παρουσίαση του βιβλίου, στο βιβλίο και τη συγγραφέα, κάτι που όπως ξέρετε όλοι δεν συνηθίζεται σε παρουσίαση του βιβλίου. Θα μου επιτρέψει μόνο μία παρατήρηση για το θέμα του κανιβαλισμού, του character killing εναντί τη Νάντια Βαλαβάνη και όχι μόνο τη Νάντια Βαλαβάνη. Την υπέστησαν όλοι που βρίσκονται εδώ στο πάνελ και άλλοι που δεν βρίσκονται στο πάνελ. Και ο Παναγιώτης Λαφαζάνης με τον σηματοκοπία. Και η Ζωή με το λάστιχο και το μπεσκετάρι και άλλα πολλά. Και ο Γιάννης Βαρουφάκης που δεν αλλάγει και εγώ τον Καρένο Κρούσερ με τον τρόπο του και για τους λόγους του. Ο Αλέκος Λαφαζάνης το έχει κονστεί αυτό το λιντσάρισμα πολύ πιο πριν από την τηλεφωνία του Ζωρόπουλου. Μια προσπάθεια να εμφανιστεί πως όποιοι διαφωνούσαν με αυτά που έγιναν και στεκόντουσαν στις θέσεις τους ήταν για τους Jurassic Park στην πέμπτη περίπτωση. Και από αυτή την άποψη θα ήθελα να πω ότι έχουμε ευθύνη όλοι εδώ. Η μαύρη βίβλο του 2015 να τη γράψουμε κάποια στιγμή και να μην τη γράφουμε μόνο οι αντιπαλοί μας. Και σε αυτή την εκστρατεία της λάσπης γνωρίζω εξαιτίας πείρας επαγγελματικής ότι δεν πρωτοστάτησαν μόνο οι γνωστές πυλάδες τα γνωστά συγκροτήματα. Συνεργάστηκαν με ανθρώπους από το γνωστό περιβάλλον της γνωστής εξουσίας. Και αυτά κάποια στιγμή πρέπει να υποθούν, όπως πρέπει να υποθεί η όλη ιστορία της στροφής και της ταπεινωτικής συνθηκολόγησης. Και αυτή τη μαύρη βίβλο πρέπει κάποια στιγμή να τη γράψουμε, όχι ως δημοσιογράφοι, ως πολίτες και ως σύντροφοι. Με αυτές τις σκέψεις να δώσω το λόγο στον Κώστα Λαπαδίτσα. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Θέλω να ευχαριστήσω την Νάντια για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου και τιμή μου να είμαι εδώ. Πήρα σήμερα τώρα πάνω από τον Δήμο. Δηλαδή, όταν κάθεται δεν μπορώ να σκεφτώ. Κωστά, ανέβα πάνω. Κατά τη γνώμη μου,
Τρία γεγονότα σφράγισαν την πορεία της Ευρώπης το 2015-2016. Και ένα σφράγισε την παγκόσμια σκηνή. Το πρώτο γεγονός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ή πιο συγκεκριμένα, η παντελής αποτυχία του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπροσωπεύει μία από τις μεγαλύτερες ιστορικές αποτυχίες της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Γιατί απέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ? Είναι προφανές ότι η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύκλος γύρω από τον σημερινό του πρόεδρο και ούτω καθεξής, ήταν, για να το πω με απλό αγγλικό ή αμερικανικό τρόπο, όχι καλή. Ήταν μια ηγεσία την οποία δεν είχε αυτά που θέλουμε να ξέρουμε και να βλέπουμε και να γνωρίζουμε στα αριστερά κόμματα. Αυτό είναι προφανές. Πρέπει να είσαι τυφλός για να μην βλέπεις. Αλλά δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτός ο λόγος που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι επειδή ο Τσίπρας είναι αυτό που είναι ή ο ένας ή ο άλλος είναι αυτό που είναι. Ο λόγος που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό προκύπτει η γένεια των βιβλίων της Άντιας, είναι ότι είχε λάθος πολιτική στρατηγική. Τα χρόνια που το οδήγησαν στην κυβέρνηση. Και θα σας το κάνω πάρα πολύ από ό,τι δεν λέω να μην πει εδώ. Είναι ξεκάθαρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ πίστευε και ήρθε στην κυβέρνηση λέγοντας ότι μπορεί να είναι τύχη. Ριζοσπαστική αλλαγή της Ελλάδας και της Ευρώπης ολόκληρης να φέρει τα πάνω κάτω, μένοντας μέσα στην νομισματική ένωση και χωρίς σύγκρουση με το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μάθημα λοιπόν της αποτυχίας του είναι ξεκάθαρο και απορώ πώς δεν λέγεται πεντακάθαρα ξανά και ξανά και ξανά. Αυτό το πράγμα είναι αδύνατο. Τελεία. Δεν γίνεται. Το μάθημα που προκύπτει από το ΣΥΡΙΖΑ είναι η ριζοσπαστική αλλαγή μέσα στην ΟΝΕ και χωρίς ολική σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν γίνεται. Είναι παραγωγή. Υπάρχει κάθε, όχι, αυτό δεν θέλουμε. Δεν θα πάρουμε από αυτό, όχι.
για μην ακόμα φορά ακούς. Η πολιτική ηγεσία του παράγοντος είναι είτε από τα δεξιά του πολιτικού βάσματος, είτε από τα προβληματικά κομμάτια του πολιτικού βάσματος. Και καταλήγουμε το τέταρτο γεγονός, που πρέπει να ακολουθήσουμε, δεν θα σας κουράσω αυτό και θα πάω πολύ ωραία. Και αυτό έχει να κάνει φυσικά με την εκλογή του Τραμπ στις ΗΠΑ. Τι έχουμε τώρα. Για μία ακόμα φορά λαϊκή και πληθυσιακή ψήφος. Τα λαϊκά και πληθυσιακά στρώματα ψήφισαν σε μεγάλο βαθμό στις ΗΠΑ. Ξεκάθαρη λαϊκή απόρριψη των ενεργού κατεστημένου, απόρριψη τέλος πράγματος του νεοφιλελευθερισμού του, σίγουρα αυτού, και αυτό που επίσης θα έπρεπε να το λέμε ξεκάθαρα στην Ελλάδα, έχει προχωρήσει συζήτηση, τη σχηματιστικοποίηση της αμερικανικής οικονομίας και κοινωνίας. Τα λαϊκά στρώματα είπαν όχι, όχι άλλο από αυτό. Όχι σε αυτούς που εκπροσωπούν αυτό το πράγμα. Από τα δεξιά έως τα πολύ δεξιά. Καταδίκησε αυτό. Γιατί λοιπόν τα δεξιά, και εγώ το βιβλίο της Ράδης είναι πολύ χρήσιμο. Πάρα πολύ χρήσιμο. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ μας δίνει τα αίτια. Με τον τρόπο. Μας δίνει τα αίτια για αυτό το φαινόμενο, αυτή την τάξη που παρατηρούμε. Και θα σας πω ανοιχτά και ξεκάθαρα. Από τα δεξιά, στην Ευρώπη, και στην Αμερική, γιατί δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Αριστερά και η Αμερικανική Αριστερά δεν έχει τη ριζοσπαστικότητα, τον ριζοσπαστισμό που θα έπρεπε. Προερχόμαστε από ένα ιστορικό ρεύμα, το οποίο πηγαίνει πίσω στους Ιακωβίνους, το οποίο έχει τον Ακή, το οποίο έχει μεγάλα ονόματα, μεγάλους ανθρώπους της ανατροπής, και μετά έχει αυτά τα πράγματα. Δεν είναι φίλε, δεν το δείχνει το ρεύμα. Προερχόμαστε από αυτό. Το ρεύμα αυτό πάντα έθετε επιτάπητος την ανατολή του συστήματος. Πάντα μιλούσε για τις λιγές πολιτικές αλλαγές να έρθουν τα πάνω κάτω. Και το εννοούσε. Στις τελευταίες τρεις δεκαετίες η Ευρωπαϊκή Αριστερά, πιο συγκεκριμένα, έχει χάσει αυτή την ικανότητα. Δεν μιλάει και αυτόν τον τρόπο. Δεν προτείνει την ανατολή, δεν προτείνει τη θεσμική αλλαγή του συστήματος και δεν το κάνει κυρίως με συγκεκριμένο τρόπο. Δεν προτείνει κάτι συγκεκριμένο και δεν το κάνει επίσης με λαϊκή γλώσσα. Δεν μπορεί να μιλήσει τα λαϊκά στρώματα. Έχουμε αποκοπεί στην Ευρώπη από τα λαϊκά στρώματα γιατί δεν μιλάνε τη γλώσσα τους και δεν ακουμπάμε αυτά που τους καίνε. Γιατί δεν πάμε κόντρα στο σύστημα. Γι' αυτό βγαίνει δεξιά στην Ευρώπη και στην Αμερική. Και τώρα στο μικρό μέρος θα δικά μας. Έχουμε δύο λεπτά. Θα σας πω για να κάνω στο πλαίσιο. Παραλαμβάνω το βιβλίο της Άδειας είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Έχει τώρα πάνω από ένα χώρο που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πήρε την πορεία που πήρε. Η πορεία της χώρας μας το διάστημα αυτό είναι απλώς τραγική. Δεν χρειάζεται να μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες. Στο οικονομικό πεδίο είναι βάθος. Απλώς εγωγής ο βάθος. Έχουμε σταθεροποιηθεί στο βάθο, μουλιάζουμε λίγο, ξαναβγαίνουμε λίγο, θα ξαναβουλιάσουμε λίγο. Αυτό το πράγμα δεν είναι. Γιατί δεν μπορεί να γίνει έλεος. Γιατί η λογική των μνημονίων είναι ακριβώς αυτή. Ταυτόχρονα, τα στρώματα που ωφελούν τη δουλειά αυτή, θα συνεχίσουν να μας μιλάνε και να μας λένε όπου να μην γυρίζει. Περιμένετε λίγο ακόμα και θα έρθει η ανάπτυξη. Στην πράξη δεν θα έρθει η ανάπτυξη γιατί δεν μπορεί να έρθει η ανάπτυξη. Με το πρόγραμμα που ακολουθεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί. Να έρθει η ανάπτυξη βάθους να συνεχιστεί. Ο οικονομικός αυτός βάθος πηγαίνει μαζί με πολιτική υποχώρηση. Η απογοήτευση του κόσμου είναι μεγάλη. Υπάρχει θυμός, υπάρχει διάρκεια αντίδρασης. Είναι εμφανές αυτό, αλλά υπάρχει και δυσπιστία. Υπάρχει και δυσπιστία γιατί πίστεψε στο ΣΥΡΙΖΑ και απογοητεύτηκε. Και αυτό το πράγμα δεν είναι εύκολο να γυρίσει. Απαιτεί άλλα πράγματα από την αριστερά για να γυρίσει από εμάς. Τι απαιτεί. Δεν έχουμε χρόνο. Θα σας μιλήσω λίγο γρήγορα γι' αυτό. Απαιτεί συγκεκριμένα ένα εναλλακτικό πρόγραμμα το οποίο να αθροίζεται. Ένα εναλλακτικό πρόγραμμα το οποίο να έχει τεχνοκρατική βάση, δηλαδή να πατάει στη στοιχεία, να ξέρει τι λέει, το οποίο να είναι εφικτό και το οποίο να απαντάει στα προβλήματα της κοινωνίας. Και θέλω να σας πω κάτι συγκεκριμένο. Όταν μιλάει η αριστερά για πρόγραμμα, που πήρε χρόνο το κατάλληλο. Πολλές φορές δεν εννοεί αυτό
θα έπρεπε να είναι. Το πρόγραμμα δεν είναι ένας κατάλογος με πράγματα που θα θέλαμε να δούμε. Δεν είναι ένας κατάλογος που θα μας άρεσε. Πώς θα μας άρεσε να είναι η κοινωνία. Τι θα θέλαμε στην υγεία, τι θα θέλαμε στην παιδεία, τι θα θέλαμε στην ασφάλιση, τι θα θέλαμε εδώ και εκεί. Το πρόγραμμα πρέπει να είναι μια πρόταση που να ξεκινάει από το άμεσο πρόβλημα της κοινωνίας και της οικονομίας, να εξηγεί από πού προέρχεται, να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για να ανατραπεί αυτή η κατάσταση και να λέει με συγκεκριμένα βήματα πώς θα πάμε παραπέρα. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Και εκεί να εντάξει άλλες πλευρές της κοινωνικής ζωής. Σας πληροφορώ λοιπόν με χαρά, και απαιτούντας τον Αλέκο Αλαβάνο, πρόεδρος της Πανεπιστημίου, ότι το δίκτυο που φτιάξαμε πρόσφατα, το ΕΔΕΠΟ, δουλεύει μήνες τώρα. Πάμε στο και είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε συγκεκριμένες ιδέες, κάτι στην Πέτρο Γεράνη, στην Αθήνα, όπου θα κάνουμε ακριβώς αυτό. Θα παρουσιάσουμε λοιπόν προτάσεις συγκεκριμένες και το πώς πρέπει να απαντήσει η αριστερά με εφικτό τρόπο να καταλαβαίνει η κοινωνία. Τι θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα αυτό, δύο πράγματα. Δύο πράγματα βασικά. Δύο πράγματα που απαιτεί η ελληνική οικονομία σήμερα. Και τα απαιτεί πιεστικά. Πρώτο, τόνωση της ζήτησης. Εάν δεν υπάρξει τόνωση της ζήτησης, δεν θα υπάρξει οικονομική ανάκαμψη. Όποιοι λένε ότι μπορεί να γίνει χωρίς τόνωση της ζήτησης, δεν ξέρουν τι λένε. Και τόνωση της ζήτησης. Χωρίς να παίξει τον ρόλο της βιομηχανίας, το δημόσιο δεν γίνεται. Αυτό που χρειαζόμαστε δηλαδή είναι πάνω απ' όλα σχέδιο βιομηχανικής και αγροτικής πολιτικής με συγκεκριμένους κλάδους, με συγκεκριμένους τομείς, με συγκεκριμένα βήματα. Αυτό ακριβώς θα σας παρουσιάσω και ένα πρώτο τέτοιο πράγμα θα σας παρουσιάσω το Γενάρη. Αυτό λοιπόν είναι το πρόγραμμα που χρειάζεται σε πρώτη φάση η ελληνική κοινωνία. Είναι δυνατόν να γίνει αυτό μέσα στην Ελλάδα. Αποκλείεται. Η ΟΔΕ δεν το έκανε. Άρα η έξοδος είναι απαραίτητη. Η έξοδος δεν είναι αυτός ο πώς. Δεν έχουμε να πούμε. Δεν θέλουμε να φύγουμε γιατί δεν μας αρέσει το ευρώ. Το προτιμώ για την δραχμή ή δεν ξέρω από τι άλλο. Δεν γίνεται να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα αυτό που θα ανατάξει την κοινωνία και την οικονομία μέσα στο θεσμικό αυτό πλαίσιο που μας δένει η χώρα. Όπως και δεν γίνεται, και το λέω αυτό εδώ, χωρίς καθεστώς εξαίρεσης στις συγκεκριμένους τομείς από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγεται τους ευαισθήσεις. Στον τομέα της επένδυσης, στον τομέα του εμπορίου, σε όλα τα θέματα που χρειάζεται η χώρα μας για να πάρει ανάσα, χρειάζεται καθεστώς εξαίρεσης. Διότι και εκεί είμαστε την έτυχη ακόμα όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, θα τα προτείνω αυτά. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει αριστερά, εάν θέλουμε να έχουμε πραγματικά θεωρητική κρίση όπως και αριστερά. Αυτά όμως, ακόμα και αυτά, είναι μέσα. Δεν είναι καθαρά σκοπός. Είναι μέσα. Μέσα γιατί. Γιατί αυτό που χρειάζεται, αυτό που θα μας δώσει το πρόγραμμα αυτό, είναι τη δυνατότητα να ανακτήσουμε την κυριαρχία. Γι' αυτό μας χρειάζεται το πρόγραμμα αυτό. Να ανακτήσουμε την κυριαρχία. Αυτό που θέλει ο ελληνικός λαός στην Ευρώπη είναι ανάκτηση της κυριαρχίας του. Αλλά ανάκτηση της κυριαρχίας δεν γίνεται χωρίς οικονομικό πρόγραμμα που θα σου επιτρέψει να το κάνεις. Το πρόγραμμα λοιπόν επιτρέπει ανάκτηση κυριαρχίας και αυτό φέρεται πεντακάθαρα στο νομισματικό. Το να φύγεις από τον ευρώ είναι η ανάκτηση της νομισματικής κυριαρχίας. Δεν υπάρχει κυριαρχία χωρίς νομισματική κυριαρχία. Μην έχετε κυριαρχία. Και η ανάκτηση της κυριαρχίας όμως δεν είναι πλήρης ή πλήρες έτοιμα. Γιατί αυτό που επίσης χρειαζόμαστε είναι αυτό που ανέφερε η ζωή προηγουμένως. Τόνωση της δημοκρατίας. Διεύρυνση της δημοκρατίας. Εμβάθυνση της δημοκρατίας. Γιατί αυτό θέλουν τα λαϊκά και εργατικά σώματα. Εμβάθυνση της δημοκρατίας. Αυτό είναι η αριστερά. Δημοκρατία χωρίς κυριαρχία δεν υπάρχει. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Όποιος νομίζει ότι υπάρχει δημοκρατία, κάτι εκεί. Χωρίς κυριαρχία πλανάτε. Και ρωτώ. Είναι εθνικισμός αυτό. Είναι εθνικοπατριωτισμός. Ξεχάσαμε τον διεθνισμό μας. Το κοινό αυτό δεν νομίζω ότι χρειάζεται να απαντήσω, αλλά θα χρειαζόταν. Όλος αυτός ο ψεύτικος διεθνισμός των τελευταίων τριών δεκαετιών, με βάση αυτά που σας είπα στην αρχή, πάει να πεθάνει.
Αυτό δεν είναι κακό πράγμα. Γιατί ο διεθνισμός αυτός ήταν ο διεθνισμός της παγκοσμιοποίησης, ο διεθνισμός της άνθρωπης της εξάρτησης. Ο δικός μας διεθνισμός είναι αυτός που καταλαβαίνει ότι το διεθνές και το διεθνιστικό πατάει στο εθνικό. Πατάει στην κυριαρχία εθνικά. Η προσπάθεια για να σχηματίσουμε αυτό το μέτωπο που είναι αυτό.